Βρίσκομαι στην Μυτιλίνη, στην έδρα της Γραμματείας Συλλογικής Πολιτικής, μαζί με τον Γραμματέα τον κύριο Κουτουλάκη και τους συνεργάτες μου, να δούμε τα διάφορα τρέχοντα ζητήματα του Υπουργείου μας, της Γραμματείας, αλλά παράλληλα να σχεδιάσουμε και το αύριο. Είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Μητσοτάκης, αναβάθμισε, είδε τη δουλειά και επιβράβευσε τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν και αναβάθμισε τη Γραμματεία σε Υφυπουργείο πλέον Ναυτιλίας και Συλλογικής Πολιτικής. Και αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία για το λαό και της Μυτιλίνης, αλλά και τον κόσμο που μένει σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και σε όλα τα νησιά της Ελλάδος. Γίνεται μια τρομερή δουλειά και γι' αυτό από σήμερα το πρωί που βρίσκομαι στο νησί, όπως και αύριο όλη τη μέρα, θα συνεργαστώ με όλους, με όλα τα στελέχη μας εδώ, για να οργανώσουμε το αύριο, να προχωρήσουμε μαζί για αυτά τα οποία σχεδιάζουν, για αυτά τα οποία έχουν οραματιστεί, για αυτά τα οποία πλέον οριμάσανε και τα κάνουμε πράξη. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία κοιτάμε, πολλά τα οποία συζητάμε και σχεδιάζουμε και βέβαια έχει αξία να πούμε ότι σε αυτά τα βήματα που κάνουμε, σε αυτά τα βήματα θέλουμε δίπλα μας ανθρώπους από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης που θα μπορούν να στηρίξουν αυτό το έργο που κάνει και η Γραμματεία, που κάνει το Υφυπουργείο, που κάνει η κυβέρνηση. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία στους ανθρώπους συνομιλητές μας να έχουμε ανθρώπους με ήθος, με δυναμική, με κύρος, με αξιοπρέπεια, ανθρώπους που γνωρίζουμε από τη μάχη και ένας από αυτούς είναι και ο υποψήφιος περιφερειάρχης εδώ Βορείου Αιγαίου, ο Αλκιβιάδης, ένας άνθρωπος δυναμικός, ένας άνθρωπος αποφασιστικός, ένας άνθρωπος αποτελεσματικός. Και το λέω γιατί είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του σαν βουλευτής Δωδεκανήσου, όταν δεν ήταν και στο Υπουργείο, αλλά και σαν υφυπουργός στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά όταν τον είχα ακόμα και στρατηγό στο Δεκάνησο, στην 95 Αθέο, που είδα πραγματικά το πάθος, το κύρος, τη δύναμη που είχε, αλλά πάνω απ' όλα και το αποτέλεσμα και την οργάνωση στο πώς λειτουργούσε όλος ο σχεδιασμός δίπλα του και πώς λειτουργούσε με τους ανθρώπους και την κοινωνία. Και αυτά όλα μαζί έχουν δείξει ότι είναι αναγκαίο και χρήσιμο για το Βόρειο Αιγαίο, για το μέλλον του τόπου μας, για αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε και θα κάνουμε και έχει μεγάλη αξία το πόσο πολλά πράγματα έχουμε σχεδιάσει μαζί με τον Γραμματέα, μαζί και με την επιτελική δομή μας, μαζί και με τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε βάλει πρώτη φορά στο τραπέζι τόσα πολλά έργα, να έχουμε έναν άνθρωπο σε αυτή τη θέση ο οποίος θα μπορεί να φέρει μαζί με εμάς το μέγιστο των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να δώσουμε αυτό το οποίο πραγματικά θέλει η κυβέρνηση και έρχομαι τσουτάκι, αλλά όλοι εμείς να δώσουμε στους κατοίκους των νησιών μας και ιδιαίτερα στους κατοίκους των νησιών του Βορείου Αιγαίου τη δύναμη, την ασφάλεια, την εγγύηση ότι μπορούν να ζήσουν, να επενδύσουν, να δημιουργήσουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου αλλά και στα νησιά για μας όλη του Αιγαίου και όλη της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο και το απόγευμα θα κάνουμε και με τα στελέχη της ΔΕΠ, εδώ είναι κοντά μας ο πρόεδρος της ΔΕΠ, θα συνεδριάσουμε τα στελέχη της οργάνωσής μας για να δώσουμε το δυναμισμό, να στείλουμε το μήνυμα που χρειάζεται στην κοινωνία για το πόσο αξία και σημασία έχει οι άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά, να υπάρχουν άνθρωποι κλειδιά στις κρίσιμες θέσεις, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχω του Γραμματέα της Συλλογικής Πολιτικής Μονάδας του Κουτουλάκη, αλλά μέσα στο πρόσωπό του να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Γραμματείας μας που είναι εδώ στη Μυτιλίνη, τα οποία πιστέψτε με, έχουν δώσει το καλύτερο εαυτό τους και έχουν βγάλει τα τελευταία 4 χρόνια δουλειά ετών. Και αυτή τη δουλειά, χάρη και στο Μανώλη και στους συνεργάτες τους και τους άλλους ανθρώπους που είναι και στην Αθήνα και στο Υπουργείο, έχουν καταφέρει αυτή τη δουλειά να την αποτυπώσουμε στο χαρτί και να την αναβαθμίσουμε, να την προχωρήσουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία σχεδιάζουμε. Πιστέψτε στην πρώτη φορά που η Γραμματεία Συλλογικής Πολιτικής και το Υπουργείο Ναυτιλίας Συλλογικής Πολιτικής έχει αποκτήσει αυτή την εξωστρέφεια. Είναι πρώτη φορά πραγματικά έργα των νησιών μας ξεκινάνε από εμάς τους ίδιους. Κουνάμε εμείς τις τοπικές κοινωνίες, ξεσηκώνουμε τα στελέχη του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε έργα αποτελεσματικά στα νησιά, τα οποία έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη,
έχουν να κάνουν με το μεταφορικό ισοδύναμο, έχουν πάρα πολλά με τη σύνδεση τρακτοπλοϊκή. Θέλουμε να δώσουμε τη δυναμική στον κάθε κάτοικο του κάθε νησιού μας και μικρό του να αισθάνεται ότι δεν ξεχωρίζει ή δεν έχει καμία διαφορά από τον κάτοικο που μένει στο οποιοδήποτε μέρος της υπουργικής Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε και αύριο τις συναντήσεις μας και τις συσκέψεις και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Μανώλης που τουλάχιστον έχει τη χαρά και τη τιμή να είναι στο νησί πάνω από 2 με 3 φορές το μήνα και στα υπόλοιπα νησιά των Βορειών αλλά και σε όλα τα νησιά μας και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι κοντά εδώ στα στελέχη μας γιατί ήδη σχεδιάζουμε και σήμερα το κάνουμε αυτό αλλά και αύριο θα το συνεχίσουμε, σχεδιάζουμε το πώς θα ετοιμαστούμε εμείς έτσι ώστε αύριο μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, να καταφέρουμε μαζί με τους νέους τοπικούς άρχοντες και τους περιφερειάρχες να προχωρήσουμε μαζί άμεσα το σχεδιασμό για αυτά τα οποία έχουμε εμείς δει ότι υπάρχουν ανάγκη, αλλά παράλληλα να μας μεταφέρουν και αυτοί τα δικά τους θέματα έτσι ώστε να κάνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό για τα νησιά μας και την νησιωτική μας Ελλάδα. Για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και την νησιωτική μας Ελλάδα. Κύριε Υφυπουργέ, έχουμε παρατηρήσει ότι έχει παρατηρηθεί μάλλον ότι μετά το ναυάγιο της στην Πύλο παρατηρούνται αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νησιά μας και θα μιλήσω ειδικότερα για τη Λέσβο. Έχει αλλάξει κάποια από την τακτική σας στο λιμενικό? Κοιτάξτε, δείτε, σήμερα είναι μαζί μου και στο νησί και ο αρχηγός του λιμενικού σώματος της Εθνικής Εκτροφυλακής, ο κ. Αλεξανδράκης, ο οποίος ενεδριάζει με όλους τους αρμόδιους για αυτά τα ζητήματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί με τη διαλογική δεν νομίζω να λόγω του αυτό που το παράδειγμα που φέρατε, το πολύ δυστυχώς αυτό το ατυχές συμβάν που έγινε, το οποίο όλους μας έχει γεμίσει με θλίψη, δεν νομίζω ότι οι 7.000 που αποβιβαστήκαν στην Ιταλία έχει σχέση με το ότι αφισίδαν και όλες εδώ. Δεν έχει σχέση, δεν θέλω να πω, δηλαδή με την απάντηση που σας δίνω, δεν έχει σχέση αυτό το συμβάν που έγινε με την αλλαγή πολιτικής στρατηγικής. Βλέπετε ότι υπάρχουν εξαπλικά ροές προς την Ευρώπη από όλες, προς όλες τις χώρες Ευρώπης και από βόρεια από την Βουλγαρία, αλλά και στην Ιταλία με την απόφαση που έγινε προχθές, κοντά σε 7.000 άτομα βγήκαν μέσα σε μία μέρα. Θέλω να πω ότι είναι και τα διάφορα, θα έλεγα, μέτρα που υπάρχουν απέναντι, που λαμβάνεται από την γειτονική χώρα μετακίνησης των Συρίων προς τα νότια, οι οποίοι προφανώς δεν αντιδρούν σε αυτή τη διαδικασία να κατέβουν προς τα κάτω, να πάνε σε άλλους χώρους που τους μεταφέρει το Τούρκο κράτος, με αποτέλεσμα να βλέπετε μια αυξημένη κίνηση τον τελευταίο καιρό. Όχι, εμείς συνεχίζουμε την σταθερή πολιτική που είχαμε, με προσοχή, φιλώντας τα σύνορά μας κανονικότατα όπως το κάναμε πάντα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Απλά όταν αντιμετωπίζεις απέναντί σου αδίστακτους διακινητές οι οποίοι μόλις δουν τα δικά μας σκάφη βγάζουν μαχαίρια και τρυπάνε τα φωσκωτά, τα σκάφη που μετακινούνται, αντιλαμβάνεις ότι για μας προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Και σε αυτό λειτουργούμε καθημερινά και γι' αυτό βλέπετε ότι να σώζονται καθημερινά ζωές από τους ανθρώπους του λιμενικού και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για τον αγώνα που κάνουν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι του λιμενικού δεν είναι τώρα, είναι από το 2015 και μετά σχεδόν, είναι πάνω από 8 χρόνια στις θάλασσες, 12 και 14 ώρα με 7 και με 8 μποφόρ έξω για να προστατεύουν τα σύνορά μας και γι' αυτό πραγματικά αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας και νομίζω πως και η ευαρέσκεια που δώσαμε πρόσφατα και στη Ρόδο για τις 3.700 πολίτες φιλοξενούμενους στο νησί μας που μετακινήσαμε χωρίς να ανοίξει το παραμικρό, χωρίς να γίνει το παραμικρό ατύχημα με τα σκάφη του λιμενικού και με 58 σκάφη ιδιωτών που μεταφέραμε από τη νότια Ρόδο, από το άκρη της Ρόδου στην πόλη, χωρίς να γίνει το παραμικρό. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη αξία, όπως και οι άντρες του λιμενικού ή των ειδικών δυνάμεων του ΣΜΙΑ που λειτουργήσανε στην Καρδίτσα. Στον Παλαμά σώσαμε πάνω από 250 άτομα που εγκλωβίσαμε και ακόμα λειτουργούσαμε σε πολύ δύσκολες σκληρές συνθήκες που δεν μπορούσε να λειτουργήσει καμία άλλη ομάδα. Και ήμασταν οι πρώτοι που βρεθήκαμε το λιμενικό με 2 φουσκωτά του, 2 πλωτά. Βρέθηκε αμέσως την ίδια μέρα το μεσημέρι, την πρώτη μέρα το μεσημέρι και συμμετείχε σε αποκλωβισμούς. Την επόμενη το μεσημέρι βρεθήκαμε εμείς πρώτοι να είμαστε στους αποκλωβισμούς. Άρα λοιπόν βλέπετε την ευαισθησία του σώματός μας, την ευαισθησία του Υπουργείου Ναυτιλίας Ιστορικής Πολιτικής, αλλά και τον δυναμισμό, την ευαισθησία και το κύρος και τη δύναμη των αντρών του λιμενικού σώματος. Κουτσαβλή Ανδρογίνη και από την εφημερίδα Εμπρός, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
Επειδή παρατηρείται ένα πρόβλημα ως προς τις πιστώσεις στο μεταφορικό ισοδύναμο, υπάρχει κάποιος επανασχεδιασμός προκειμένου να τακτοποιηθεί και να είναι πιο σύντομες αυτές. Και το δεύτερο που ήθελα να κάνω είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πρόκειται να έχουμε νέες συνδέσεις? Για τα ακτοπλοϊκά θα σας απαντήσω άμεσα. Την Πέμπτη έχουμε την πρώτη σύσκεψη για να απογνωρίσω εσάς για τις νέες γραμμές που θα ξεκινήσουν από το 23-24. Από 1 Νοεμβρίου του 23 ως το 24, όπως είναι το πρόγραμμα πάντα. Στόχος μας είναι, όπως είπα και πριν στην τοποθέτησή μου, θέλουμε παντού οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια. Και παντού όλα τα μέρη, όλα τα νησιά και το πιο μικρό νησί στην Ελλάδα θα συνδέεται καθημερινά, εάν όχι καθημερινό, τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα με το μεγαλύτερο νησί που είναι κοντά του ή και με το κέντρο. Είναι, αυτό το έδειξε και η προηγούμενη κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με υπουργό τον Γιάννη Πλακωτάκη, όπου έγινε ένας τρομερός σχεδιασμός και είχαμε γι' αυτό είχαμε και την αύξηση στο κόστος των άγωνων γραμμών, το οποίο για μένα δεν θέλω να λέγω άγωνες γραμμές, αλλά είναι γραμμές ανάπτυξης πλέον. Έχει διπλασιαστεί σχεδόν το κόστος, γιατί στηρίξαμε μέσα στην κρίση, στηρίξαμε τις γραμμές και στηρίξαμε τη σύνδεση του μικρότερου νησιού μας με το κέντρο. Να σας πω ένα παράδειγμα, το Καστελόριζο είχε 8 πλοία τη βδομάδα με τη Ρόδο, 8 πλοία και μάλιστα 2 ήταν από Πειρά προς Καστελόριζο, 8 πλοία τη βδομάδα, αυτό στέλνει ένα μήνυμα που παλιά είχε 2 ή 3. Αυτό, χειμώνα καλοκαίρι μιλάω τώρα. Άρα αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ποια είναι η πολιτική μας αυτό το κομμάτι. Φεύγω στο δεύτερο ζήτημα που μου είπατε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Στο μεταφορικό ισοδύναμο είχαμε ένα συντονισμό τώρα και ένα σχεδιασμό και μια παρουσίαση με το ΚΕΠΕ. Μπορεί να σας πει και ο γραμματέας ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος αγωνίζεται και παλεύει για το μεταφορικό ισοδύναμο, για τον τρόπο πώς θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο για τον πολίτη, αλλά και πιο δίκαιο και ίσως να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα οποία ανακαλύπτουμε, κάποιες ίσως θα έλεγα παρατυπίες, οι οποίες δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο το βγάλαμε για να στηρίξουμε τους ισιώτες μας, για αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το μέτρο, και θέλουμε κάποιες παρατυπίες που ανακαλύψαμε και γίνονται κάποιοι έλεγχοι πάνω από 632 σε κάποια πάνω από 1000 ελέγχους, νομίζω κάνουν αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις, γιατί ανακαλύψαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να είμαστε καθαροί όλοι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένας λόγος είναι αυτός καθυστέρησης. Ένας δεύτερος είναι ότι μας ζητήσαν τα επιμελητήρια των νησιών και της Κρήτης να καθυστερήσουμε λίγο, γι' αυτό δώσαμε μια παράτηση μέχρι τέλη Νοεμβρίου, γιατί δεν προλαβαίνανε να καταθέσουν το δεύτερο ξένο του 22 οι ίδιες οι εταιρείες. Οπότε μας το είχαν ζητήσει και οι λογιστές τους και τα επιμελητήρια τα οικονομικά, αλλά και τα επιχειρηματικά επιμελητήρια. Άρα γι' αυτό το λόγο δώσαμε την παράτηση. Και παρόλο που εμείς σχεδιάζουμε τώρα το μέτρο αυτό να το βελτιώσουμε και ακόμα να το ανοίξουμε. Συζητάμε και για ένα αθλητικό ισοδύναμο και βλέπουμε και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε και κάποιες άλλες κάτι που θέλουμε να τις εντάξουμε για να το κάνουμε πιο δίκαιο και πιο, θα έλεγα, καλύτερο για τους πολίτες. Δεν ξέρω αν θέλει να πει και κάτι ο κύριος Κουτουλάκης, ο Μανώλης, ο γραμματέας μας, για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Αφιερώσαμε και σήμερα συγκεκριμένο χρόνο ακριβώς για να δούμε τον προγραμματισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για το κομμάτι των πιστώσεων και φυσικά με την παρουσία και της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ, όπου γίνεται μια στοχευμένη προσπάθεια με πρωτοβουλία του κ. Υφυπουργού για την συγχρηματοδότηση και από ευρωπαϊκούς πόρους, και θεωρούμε ότι πλέον με τη συνδρομή επιστημονικών φορέων και μελετών που έχουμε στα χέρια μας να γίνουμε πιο στοχευμένοι για να μπορούμε να έχουμε καλύτερες ροές χρήματος. Προφανώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει όλες τις διακυμάνσεις. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε αφήσει επιχειρήσεις και πολίτες. Νομίζω ότι έχετε δει και τα στατιστικά. Με γενναιότητα, με δυσκολίες δημοσιονομικής, έχουμε καταφέρει να προασπίσουμε αυτό το μέτρο και να το στρέψουμε ώστε να είναι πραγματικά ένα μέτρο περιφερειακής ανάπτυξης. Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, στοχευμένο το μέτρο. Είδαμε ότι ειδικά για τη Λέσβο έρχεται να αντιμετωπίσει επιχειρήσεις πολύ σημαντικά κενά της αγοράς. Ερχόμαστε να ενισχύσουμε επιχειρήσεις που φέρνουν πρώτες ύλες και διώχνουν προϊόντα. Και νομίζω ότι εδώ με το επιμελητήριο θα έχουμε καλύτερη συνεργασία και στοχευμένη. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που έχουμε για να εκτιμήσουμε το πραγματικό κόστος με την ολοκλήρωση και των ελέγχων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από αυτά τα χρόνια εφαρμογής, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν δίνει η κυβέρνηση χρήμα χωρίς επιστροφή. Υπάρχουν κάποιες παρατυπίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί και σε συνεργασία με τους θεσμικούς μας εταίρους αυτό θα το παλέψουμε. Κάθε ευρώ που χάνεται
από τέτοιες περιπτώσεις είναι ευρώ που χάνουν τα νησιά μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό και γι' αυτό αφαιρώσαμε αρκετά μεγάλο χρόνο πλέον με μελέτες στα χέρια μας και με τεκμηρίωση που τελικώς αυτό μας ζητά και η Ευρώπη για να μπορέσουμε να πάμε και στο επόμενο βήμα για να ικανοποιούμε το δίκαιο αίτημα των ανθρώπων να αποζημιώνονται σε σύντομο χρόνο. Να μείνω λίγο στο μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί δεν παρατηρείται καθυστέρηση στις επιχειρήσεις που αναφέρατε, παρατηρείται και στους επιβάτες. Και είχαμε παρατηρήσει τις αγωνιώδεις προσπάθειες να εκφραθούν χρήματα από τον Γενάρη, από τον κύριο Κουκουλάκη, που από τότε μας μίλαγε για αναβάθμιση του προγράμματος και ότι σύντομα θα ήμασταν σε θέση να μιλήσουμε για κάτι παραπάνω. Έχουν περάσει 9 μήνες, κύριο Κουκουλάκη, από τότε. Πάλι παρατηρούμε ότι από τον Μάιο, πριν τις εκλογές που πληρώθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο για τους επιβάτες, δεν έχει ξαναπληρωθεί. Υπάρχουν ερωτήματα των νησιωτών που θα θέλαμε. Αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, παλαιότερα επειδή για ένα τρίμηνο ξέραμε ότι θα πληρωθούμε. Και επίσης, κύριε Πουτή, μιλήσατε για αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας και την προσπάθεια να γίνουν και πράγματα στα νησιά. Περιμένουμε, είναι σε κρεμότητα το master plan του λιμανιού της Μυτιλήνης. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο σε αυτό, αν θα έχετε επαφές για το θέμα. Όπως επίσης δεν έχουμε πάρει και απάντηση τι ακριβώς σημαίνει η απόφαση που είχε υπογράψει προμηνών ο Υπουργός Ναυτιλίας για τη διαχείριση του διαχειριστικού σχέδιου του λιμανιού της Μυτιλήνης από το ΤΑΙΠΕ. Δεν έχουμε σαφή εικόνα τι ακριβώς θα κάνει το ΤΑΙΠΕ στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Ναι, να πω για το μεταφορικό ισοδύναμο πρώτα. Να πω εδώ ότι αν δείτε τα στατιστικά, τα νούμερα βέβαια δεν λένε κάτι. Προφανώς είναι δίκαιο αυτό το οποίο ο πολίτης θέλει, αυτό που του έχει δεσμευτεί το κράτος να το πάρει. Δεν αμφισβητεί κανένας αυτό και γνωρίζετε και επιβεβαιώνουμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες να υπερασπιστούμε ένα μέτρο νησιωτικής πολιτικής ανεξάρτητα από πεπιθήσεις. Εμείς εδώ έχουμε στηρίξει το μέτρο, αλλά πρέπει να το κάνουμε δίκαιο. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι το Μάιο δώσαμε 40 εκατομμύρια. Είναι 40 εκατομμύρια εθνικών πόρων που τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο χρήμα και το σεβόμαστε φυσικά. Και νομίζω ότι, αν θυμάστε, το έχουμε συζητήσει και σε εκπομπές που με έχετε καλέσει ευγενικά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή χρήματος που, ναι, δεν είναι το τρίμηνο όταν ήταν το 2018 που ξεκίνησε το μέτρο και τα ποσά ήταν πολύ μικρότερα. Πλέον ο όγκος χρήματος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνεται ελελογισμένα στη ροή. Διεκδικούμε τα περισσότερα. Πέρυσι κλείσαμε με 71 εκατομμύρια πραγματικής ρευστότητας. Μέσα σε μία τριετία δώσαμε 192 εκατομμύρια. Προφανώς επειδή αυτό αυξάνεται γεωμετρικά, κοιτάμε να γίνεται και πιο δίκαια. Νομίζω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσό πλέον δόσεις ρευστότητα. Θα μειωθεί ο χρόνος, αλλά νομίζω ότι οι ανελειμμένες υποχρεώσεις του κράτους πάντα καλύπτονται. Και αυτό κρατήστε το με την αισιοδοξία που μας διακρίνει πάντα και το ξέρετε και τη μαχητικότητα του κ. Υφυπουργού, ο οποίος είναι πέραν από την πολιτική του εμπειρία, είναι νησιώτης, έχει την ευαισθησία, έχει τη γνώση και αυτή τη στιγμή ενισχυμένοι έχουμε βγει όλοι μας με την παρουσία του Γιάννη του Παπά, που δημοσίως να τον ευχαριστήσω για τα καλά λόγια, αλλά η συνεργασία ήταν ήδη με την προηγούμενη του ιδιότητα και χαιρόμαστε πραγματικά που μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις. Για τα υπόλοιπα ερωτήματα, για το master plan. Το υπόλοιπο για το master plan είναι ένα θέμα το οποίο το τρέχει ο γραμματέας μας, ο κ. Κυριαζόπουλος, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα, σε συνεργασία μαζί με τον Υπουργό, τον κ. Σιλιανίδη. Ένα θέμα το οποίο το κοιτάνε εκείνοι, είναι αρμόδιοι εκείνοι, αλλά νομίζω ότι σύντομα, λίγο μας πήγαν πίσω δυστυχώς τον τελευταίο καιρό οι καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε, να ασχολούμαστε εμείς προσωπικά και όλο το Υπουργείο μας με τη φωτιά στον Εύρο, με τις ζημιές της τεράστιας Μαγνησίας. Μας αποπροσανατόλισε λίγο αυτό και ρίξαμε βάρος αλλού. Και το λέω αυτό πραγματικά. Φανταστείτε ότι αύριο στο Υπουργείο το πρωί, ενώ εγώ θα είμαι εδώ, υπογράφεται το λιμάνι της Καβάλας. Πριν 15 μέρες περάσαμε το λιμάνι της Ουμενίτσης που και όλα αυτά είχαν προγραμματισμένα να γίνουν σχεδόν ένα με δύο μήνες πιο πριν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τις καθυστερήσεις που δημιουργηθήκαν από το ότι ασχοληθήκαμε δυστυχώς και εμείς, σαν Υπουργείο, με τη φωτιά στη Ρόδο. Εγώ ήμουν 12 μέρες στη Ρόδο. Με τις φωτιές στον Εύρο, όπου το λιμενικό μας έδρασε και έσωσε ζωές, και με τις φωτιές και τις πλημμύρες στη Μαγνησία, όπου και εκεί και στις Κιάδο, όπου και εκεί είχαμε τεράστια συμμετοχή. Όταν λοιπόν είναι το βάρος μας εκεί, και ο ίδιος ο γραμματέας, ο κ. Κυριαζόπουλος, ήταν σε σκάφος στο λιμενικό, που δυστυχώς βρήκανε και ένα σωρό ενός ανθρώπου έξω από το κόλπο της Μαγνησίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολλά τα πράγματα τα οποία τρέχουμε και γι' αυτό κάποια άλλα μείνανε λίγο πιο πίσω. Αλλά πιστέψτε με, ο σχεδιασμός που γίνεται είναι ότι όλα αυτά θα τα τρέξουμε γρήγορα, γιατί πάνω απ' όλα αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς, η αναβάθμιση και των λιμανιών μας,
όλα τα μας πρέπει να αποχωρήσουν, γιατί είναι μόνο το δικό σας, είναι και κάποια άλλα μας πρέπει να αποχωρήσουν πίσω. Είναι η Σέγγεν 3 που πρέπει να αποχωρήσουν στα νησιά μας. Είναι ένα βάθος λιμανιών μας, το οποίο θέλουμε να τα στηρίξουμε, γιατί για μας το λιμάνι, το πόρτ, είναι η είσοδος του νησιού, η ζωή του νησιού για κάθε νησί και ιδιαίτερα για τα νησιά που δεν έχουν αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, ξέρετε και αντιλαμβάνεστε πως και εμείς οι ίδιοι, με πόση βαρύτητα αλλά και σεμνότητα και σοβαρότητα πέφτουν σε όλα αυτά τα θέματα για να τα αντιμετωπίσουμε και να τα λύσουμε. Οπότε δεν σας πω σχεδόν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά στο επόμενο μας ταξίδι θα είμαστε εδώ. Θα σας έχω ενημέρωση, μπορεί να είναι και ο κύριος Κεραζόπουλος μαζί μας, ίσως για κάποια θετική απάντηση και ίσως για κάποιο ευχάριστο νέο που θα έχει δώσει λύση για το λιμάνι, γιατί το μας πλέον το μαγείο σας. Ευχαριστώ. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Προηγουμένως μιλήσατε για αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας ως απορία της δουλειάς που έχει συντελεστεί. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρόκειται να κάνετε προσλήψεις προκειμένου να ενισχυθεί η Γενική Γραμματεία? Βεβαίως. Προχωράμε σε αυτό το σχέδιο. Είναι ήδη προγραμματισμένο. Έχουμε πάει στο ΑΣΕΠ. Ήδη τώρα έχουμε υπογράψει κάποιους μηχανικούς που τους έχουμε ανάγκη πλέον, γιατί έχουμε αναλάβει το βάρος σαν τεχνική υπηρεσία. Την ανάγκη τα νησιά, τα μικρά, να ζητάνε από εμάς βοήθεια που τους στηρίζουμε βέβαια και τη δίνουμε απλόχερα. Και αυτό έχει βγει και είναι σημαντικό και είναι άξιο σημείωτο σαν έργο. Και επίσης ο Μανώλης Κοτουλάκης με ένα σχεδιασμό έχουμε προχωρήσει στο ΑΣΕΠ στα 10. Ακριβώς προσφάτως ο κ. Υφυπουργός υπέγραψε τις 15 θέσεις προσλήψεων από το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Είναι μια τεράστια, επιτρέψτε να πω, ιστορικά ενίσχυση μετά από πάρα πολλά χρόνια για τη Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία έχει ακόμα φρέσκα μυαλά και νέους ανθρώπους, να ξέρετε, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση. Πιστεύουμε στις δυνάμεις των παλαιών, αλλά και το νέο αίμα θα βοηθήσει. Έχουμε ζητήσει κυρίως θέσεις μηχανικών, ακριβώς όπως είπε ο κ. Υφυπουργός, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε. Είναι μια γενναία στήριξη που την καταφέραμε. Και επίσης, τρεις έκτακτες θέσεις μηχανικών άμεσα με οχτάμηνη σύμβαση, προς ενίσχυση διεύθυνση μελετών και διεύθυνση περιβάλλοντος. Γνωρίζετε επίσης ότι η Γενική Γραμματεία, κατ' εξαίρεση του Συνολικού Προγράμματος Κοινοφελούς Δράσης του ΑΕΔ, πήραμε θέσεις, αξιοποιήθηκαν απόλυτα τα στελέχη, τα παιδιά αυτά, και έφυγαν με μεγαλύτερη εμπειρία. Και αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι αυτά τα παιδιά, αρκετά από αυτά άνθρωποι, γιατί δεν είναι μόνο νεαροί, κατάφεραν να ενισχύσουν δια της εμπειρίας τους τη Γενική Γραμματεία και κάποιοι από αυτούς ήδη να βρίσκουν απασχόληση, που για μας είναι σημαντικό. Να συμπληρώσω εδώ για να πω ότι σε όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται, έχουμε ενεργοποιήσει και τα 6 γραφεία που έχουμε στα νησιά μας, στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στη Σύρο. Έχουμε ενεργοποιήσει όλα τα στελέχη εκεί που συμμετέχουν πλέον ενεργά σε όλες τις διαδικασίες και ιδιαίτερα στο Κεσά και στο Κεσεποθά, όπου μαζί εδώ με τους ανθρώπους, τα στελέχη μας εδώ, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα και βγάζει αποτέλεσμα. Έχουμε κρίνει και έχουμε περάσει από τις επιτροπές πάνω από 560 φακέλους. Πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο αν το ψάξει ιστορικά δεν είχε περάσει την προηγούμενη πενταετία, ενώ πριν ακόμα από την τετραετία την οποία έχουμε περάσει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ενεργοποιεί το μηχανισμός και αυτό είναι το ευχάριστο και το που δίνει σε μας δύναμη και θέληση για ακόμα περισσότερα πράγματα. Και γι' αυτό το λόγο, σε 7 η ώρα το απόγευμα θα βρεθούμε στην ΔΕΠ με τα στελέχη μας εδώ, γιατί θέλουμε και πιστεύουμε ότι ο Αλκιβιάδης Στεφανής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να βρεθεί στο τιμόνι του Βορείου Αιγαίου. Γιατί με τη λογική και τη σκέψη του και το στρατηγικό μυαλό που έχει, πιστέψαμε να βγάλουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Νομίζω πως αυτό φαίνεται καθημερινά και το κερδίζει και ο ίδιος με την επαφή του και την επικοινωνία του με τον κόσμο στα νησιά όλα του Βορείου Αιγαίου, και θα είναι για μένα, πραγματικά σας το λέω, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε για να κάνουμε το μεγάλο άλμα και στο Βόρειο Αιγαίο. Ένα άλμα που έχουμε κάνει στην περιφέρεια του Αιγαίου με τον Χατζημάρκο, τον Γιώργο, τον περιφερειάρχη του Αιγαίου, από τη δουλειά που έχει φύγει. Μπορείτε να δείτε τους ζήτητες όλους, τα νούμερα, τα μετρήσετε. Φαίνεται παντού στην Ευρώπη, πρώτη σημείωση ενεργείας, πρώτη σημείωση αύξηση γεννητικότητας, πρώτη στον πληθυσμό, πρώτη στην αύξηση του ΑΕΠ. Όλα αυτά λοιπόν είναι πρώτη στο ΕΣΠΑ, στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Όλα αυτά λοιπόν, να τα συγκρίνετε με μια περιφέρεια που είναι γειτονική του Βόρειου Αιγαίου και δείτε και τα νούμερα που υπάρχουν εδώ, πιστέψτε με λοιπόν, είναι αναγκαίο και σημαντικό και εδώ να τρέξουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Το έχει ανάγκη το Βόρειο Αιγαίο, το έχει ανάγκη ο κόσμος που μένει σε έτσι από το Βόρειο Αιγαίο.